Το 50% αγγίζει σε επίπεδο Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου η συμμετοχή για τη διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων των παραγωγών προκειμένου να λάβουν τη βασική ενίσχυση. Η διαδικασία τώρα είναι και ένα μήνα, έχει ξεκινήσει επίσημα. Έχουμε χρόνο μέχρι και τέλος Αυγούστου. Επομένως οι παραγωγοί δεν έχουν ανάγκη να αγχωθούν ότι σε λίγες μέρες κλείνει το σύστημα. Το σύστημα είναι ένα καινούργιο σύστημα που πρώτη φορά το λειτουργούμε και είμαστε και στη νέα ΚΑΠ. Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις μέχρι και τις 21 Αυγούστου, ενώ οι παραγωγοί με τη βοήθεια της Ένωσης μπορούν να ξεκλειδώσουν και το πρώην πρασίνισμα, ώστε να λάβουν έξτρα επιδοτήσεις μέσα από την εφαρμογή οικολογικών σχημάτων. Τα 14 νέα οικολογικά σχήματα είναι τα σχήματα που θα έρθουν και θα μπουν στη ζωή των κριτικών και των Ελλήνων παραγωγών. Με τη δική μας συμβουλή θα επιλέξει κάποια σχήματα που αυτά τα σχήματα θα του αποδώσουν και έξτρα χρήματα και θα του δώσουν και το κλειδί να ξεκλειδώσει το παλιό πρασίνισμα, δηλαδή την έξτρα επιδότηση που παίρναμε πέρα από τη βασική ενίσχυση που ήταν το 50%, είχαμε και το πρασίνισμα. Τώρα το πρασίνισμα για να το πάρουμε το παίρνουμε με δύο τρόπους. Ή όταν είμαστε βιοκαλλιεργητές που αυτόματα μπορούμε να το απορροφήσουμε ή όταν επιλέξουμε μία σειρά από τα οικολογικά σχήματα. Ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣΥ, Μύρων Χιλετζάκης, προτρέπει τους παραγωγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς τη διαδικασία της ενεργοποίησης, ακολουθώντας τις οδηγίες των εξειδικευμένων υπαλλήλων της οργάνωσης, αφού η νέα κοινή αγροτική πολιτική διαφοροποιείται σημαντικά από την προηγούμενη. Δεν είναι εύκολη, έχουμε όμως εξειδικευμένο προσωπικό που θα την κάνουμε πάρα πολύ εύκολα στους παραγωγούς μας και στα μέλη μας. Η ενεργοποίηση του 23 θα τους ακολουθάει μέχρι και το 27. Είναι η χρονιά και η έναρξη της νέας ΚΑΠ. Το καλό είναι ότι θα γίνει μια αναπροσαρμογή της ΚΑΠ το 25, που από εκεί και πέρα μετά λάθη δεν σηκώνονται. Παράλληλα, αρκετοί είναι οι δικαιούχοι που δεν έχουν δει μέχρι στιγμής χρήματα στους λογαριασμούς τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣΥ, οι πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν μεταβολές, υπάρχουν εκκρεμότητες, υπάρχουν παραγωγοί που δεν είναι πληρωμένοι από πέρυσι που θα πληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είναι η μεταβιβάση των δικαιωμάτων, κάποιοι παραγωγοί που έχουν εξωτική αποζημίωση. Όλοι αυτοί είναι πλέον λίγοι, θα πληρωθούν σύντομα. Συνολικά οι πληρωμές αφορούν 630.000 δικαιούχους σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν οριστικοποιηθεί μόλις 95.564 δηλώσεις.